μπορεί να είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα. Όλα τα παιδιά δώσανε καλύτερο τους εγώ. Εντάξει, είχαμε τον Γιωργάκη που ήταν χτυπημένος. Το πόδι μου! Και δεν μπορούσε να κάνει αυτά που θα ήθελε. Αλλά εντάξει. Και λίγο που έκανε δείχνει το στυλ, δηλαδή μου. Ο Κουβόπουλος από την έκθαψη και την πόρωση ώστε να κάνει σκέιτ τραυματίσει και λίγο η πόλια. Και ο Παντελής που την πρώτη μέρα ήταν το μεγάλο σουξέ του τουρ. Τραυματίστηκε και αυτό την επόμενη μέρα, σε αυτή τη ψυχιατρική κλινική. Το τουρ ήταν λίγο σε φάση αστραπή, ρε παιδί μου. Ξέρεις, συνέβαιναν πολλά πράγματα μαζί. Στο αμάξι, μετά έφτανε σε μια πόλη, ξενοδοχείο, πολλά σπορτ. Ασταμάτητα, πάμε σε σπορτ από το μεσημέρι με το φεύγμα του ξενοδοχείου, μέχρι το βράδυ κάνουμε σκέιτ. Κάνουμε δηλαδή. Ξέρεις, το βράδυ ξενοδοχείο, την άλλη μέρα πάλι στα μάξι, σε άλλο ξενοδοχείο, άλλη πόλη, άλλα σπορτ. Όπου μου ήταν και εμένα λίγο δύσκολο να θυμάμαι τι έγινε την πρώτη μέρα. Εντάξει, πιστεύω τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα από το tour, να περάσουν καλά, σημασία έχει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να κάνουμε λίγο σκεϊτάκι, να μην χτυπήσουμε. Μαλακίες, ό,τι να είναι. Θα κατάξουν μια σάμιδα στο κοινό εδώ. Θα πέσει λίγο ξύλο. Σε ρωτούνε, ναι. Χάλια, ξυπνήσαμε νωρίς. Πήγαμε σε ένα χάμπα. Ήταν πλατήσκαλα και ίσιο, μακρύ. Μας έδωσε 5 λεπτά ο σεκιουριτάς και τώρα ψήσει να κάνω grind. Αλλά ήταν πολύ καινούργια τα μάρμαρα και ήξερα ότι παίζει να κολλήσει. Αλλά έτσι όπως βάζαμε το σκι δεν κολλούσε. Κόλλησε και πακέτο. Τρεις και πόδι και τέτοια τώρα δεν μπορώ να περπατήσω. Με το Θάνο περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο pool. Γύρω στις 4 ώρες λιώσαμε. Φάγαμε κάτι πιστάρια, αλλά περάσαμε τέλεια. Τραβήξαμε footage καλό. Με τα παιδιά όλα υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση,
Θα πάμε όλα μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η οργάνωση είναι τέλεια. Με το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα. Όσα χρόνια για να περάσουμε, οι μάχες αυτές θα υπάρχουν. Η διαφορά τους είναι ότι το απόλυτο καλό. Πού βρισκόμαστε? Ξάνθη ρε φίλε, Ξάνθη.
Εκείνος που μου έκανε εντύπωση είναι ο Ολλανδός. Δεν τον είχα ξαναδεί. Ολλανδός. Έκανε ένα gap. Το οποίο δεν γινότανε. Για τα δικά μας δεδομένα, δηλαδή για μένα δεν ξέρω για κάποιον άλλο. Εντάξει, το είδα και παραμίλησα. Όλοι λέγαμε διάφορα. Το flip μέλλον που έκανε το Βέλγιο πάνω από ένα rail και gap και flat ό,τι να είναι να πούμε, γάμισε ένα. Η λέξη που χαρακτηρίζει από το Βέλγιο είναι ελαφρύς πολύ πάνω στο skater. Και γενικά χαλαρός χωρίς να αγχώνεται γενικά. Βέλγιο πολύ στυλ, τέλειο flip και γενικώς εγώ αρκετά καλός και δεν το περίμενα.
Έτσι απλά το κόλπο. Απλά πράγματα ρε. Απλά έτσι έτσι. Βέλγος. Το είπα, το έχω πει και το Βέλγο. Το είπα. Μην τα ξαναλέμε. Το έχω πει. Δεν βάλε να πεις. Τι αυτά μου λες, μάλακα. Είναι χουφιδιά. Με φρικάρεις. Ένα δω Γιάννη, όρθιος. Σήκω, σήκω, σήκω. Μιλάτε όλοι. Σήκω πάνω. Ένα, δύο, τρία. Να ζήσει Γιαννάκη και χρόνια πολλά. Μεγάλο να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Δώσε, δώσε. Χρόνια πολλά. Να ζήσεις, πουτάνα. Να ζήσεις. Ευχαριστώ. Να ζήσεις ευτυχισμένα. Ελάτε, φάτε.